Το μαγαζί μου είναι εδώ. Πάμε προς το κτίριο. Ναι. Υπάρχει κάτι εκεί για να σπάσουμε τον πάγο και να πάρουμε τη λάμα του καλεμιού? Όχι. Θα σκεφτώ κάτι. Συγκεντρώσου, μικρέ. Μιμήρ, ήξερες αυτό το μέρος από πριν? Ναι, ήρθα εδώ κάποτε σε διπλωματική αποστολή για ειρήνη μεταξύ του Άσγκαρτ και του Βάναχαρ. Ο πόλεμος χάθηκαν τόσες ζωές. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι ο Θόρ είχε ήδη αρχίσει να σφάζει γίγαντες. Μα τι σχέση είχαν οι γίγαντες με τον πόλεμο μεταξύ των θεών? Καμιά απολύτως, Μιμήρ. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν πήραν το μέρος κανενός αυτή την τρέλα. Αλλά την παράνοια του Όντιν την ξεπέρασε μόνο η δίψα του Θόρ για αίμα.
Άλλος κρύσταλλος. Πες το τι έγινε. Τρούμα! Τι έγινε τώρα. Πήραμε τα περισσότερα. Λοιπόν, κρυφό σχέδιο δεν είναι. Πρέπει να απελευθερώσουμε το άλλο λουρί. Αλήθεια? Γιατί πάμε πάνω όταν αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάτω? Σκέψου. Η λάμα του καλεμιού βρίσκεται κάτω από παχές τρώσεις πάγου. Οπότε το λιώσιμο δεν θα βοηθήσει. Σωστό. Και δεν υπήρχαν θραύσματα κρυστάλλων για να τους ρίξω. Οπότε ούτε αυτό είναι επιλογή. Σωστό. Μας μένει να σπάσουμε τον πάγο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι απίστευτα βαρύ για να... Α, τώρα κατάλαβα. Ωραία. Πώς θα προσγειωθεί το σφυρί κοντά στη λάμα του καλεμιού? Δεν γίνεται. Το απελευθερώνουμε, το κατεβάζουμε και μετά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Άρα το σχέδιό σου βασίζεται στην τύχη. Μπορείς να προτείνεις ένα διαφορετικό. Τρούμα! Κρατήσου. Μου φαίνεται λίγο επιπόλαιο αυτό το σχέδιο. Σωπή κεφαλή. Είδα. Αυτό δεν δούλεψε. Κατέβηκε μόνο λίγο.
Όχι, όχι. Το έδαφος κατέρευσε. Υπάρχει ένα μοδοχείο, αλλά πώς θα το φτάσουμε? Μαζί δεν μπορούμε. Τι λέει? Όταν ο χρόνος είναι σε αποδιοργάνωση, η εμπρόσθετη απορία είναι η οπισθοδρόμηση. Οπισθοδρόμηση προς τα πίσω. Εκείνα τα σύμβολα. Οι εποχές. Ναι, αλλά η σειρά είναι μπερδεμένη. Δεν θα έπρεπε να είναι χειμώνας άνοιξη, καλοκαίρι φθινόπωρο? Γιατί είναι ο χειμώνας πρώτος? Είναι από ένα τραγούδι που έλεγε η μητέρα μου. Ω, το ξέρω! Χειμώνας! Σιωπή, κεφαλή. Ούτε η μουσική του αρέσει. Μάλιστα. Μικρέ! Κάτω! Βέτρ! Χάουστ! Βαρ! Σούμαρ! Άλλη μία, μικρέ! Το τραγούδι! Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Αντίστροφα, ο χειμώνας είναι τελευταίος. Και το φθινόπωρο πρώτα... Το ξέρω. Α, ξέρω, φίλε. Απλά σου υπενθυμίζω αυτά που ήδη γνωρίζεις. Μικρέ! Χάουστ! Χάουστ! Βαρ! Βέτρ! Δεν νομίζω να το πετύχουμε ποτέ. Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Αλλά αντίστροφα. Πρώτα φθινόπωρο, τέλος χειμώνας. Δοκίμασε! Χάουστ, Σούμαρ, Βαρ, Βέτρ. Ναι. Ατρέα, εκείνη η λέξη. Θόλα, σημαίνει υπομένω. Δοκίμασε. Θόλα. Μπράβο, μικρέ. Ξαναγράψτο. Θόλα. Ανεβαίνουμε. Η ενέργεια ανυψώνει την πλατφόρμα. Συνέχισε. Θόλα. 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 Κεφάλι, πώς είναι δυνατόν? Ξέρεις τι, χρονική μαγεία. Επικίνδυνα πράγματα με τα οποία έπαιζαν οι ανώτεροι θεοί του Βάνιρ. Η ικανότητα να παγώνουν τον χρόνο. Βασικά τυχαίνει να είναι το αγαπημένο παιχνίδι του Νιόρ. Έπαιζαν. Γιατί σταμάτησαν? Αποδείχθηκε ότι το σταμάτημα του χρόνου εμποδίζει τον ήλιο και το φεγγάρι να κινούνται στον ουρανό. Δυστυχώς δεν σταματάει τους λύκους που τους κυνηγούν. Πάντα ψάχνουν βία για να μπήξουν τα δόντια τους. Μετά από αυτό, αποφάσισαν ότι είναι καλύτερο να αφήσουν τον χρόνο στην ησυχία του. Θόλα. 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 Δεν φτάνουν στο δοχείο. Ας ξαναγράψουμε πριν το έδαφος καταρρεύσει.
Κόκανε, κολλήσαμε πάλι. Έρχονται κι άλλοι. Πίσω σου, πειρά! Καλά είμαστε! Εφιάλτησα! Τόσο ενοχλητική! Εφιάλτες! Να τα δέουμε! Στρούμα! Στρούμα! Δίδα! Πήγες καλά. Ευχαριστώ. Ο μικρός. Απλώς κάνουμε λίγη πλάκα, πάλι ο Γκρινιάρη. Νάτο, πώς θα το απελευθερώσουμε? Με σπρώξιμο. Μα... Εμπιστεύσουμε. Έτοιμος. Στηρίξου και σπρώξε με δύναμη. Μάλιστα. Πώς κατεβαίνουμε? Πηδάμε. Αλήθεια? Έλα. Μη φοβάσαι. Γιατί να φοβηθώ? Σ' έπιασα. Ωραία.
είσαι παλάβρας, το ξέρεις. Είσαι καλά. Ωραία. Ας προχωρήσουμε. Αναγνώρισε τον του ανθρώπου. Έχει ταλέντο να καταστρέφει πράγματα. Να το θυμάσαι αυτό, κεφάλι. Δεν μου διαφεύγει ποτέ. Οι τύποι που είδαμε με τον Μπάλντουρ, ανήψια του. Ναι, ο Μάγνη και ο Μόντι, η γη του Θόρ. Η μητέρα έλεγε πάντα ότι η Αίσυρ ήταν χειρότερη από τους θεούς και ο Θόρ ο χειρότερος από τους Αίσυρ. Μάλλον είναι και απέσιος πατέρας. Δεν είναι πλέον παιδιά. Δεν έχουν καμία δικαιολογία. Θα είναι εντάξει ο Σίντρι. Ούτε που θα τον δουν. Εδώ! Α, η περίφημη τραπεζαρία, το καμάρι του Μίντγκαρντ. Περίεργο, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα τεράστιο κυροπήγιο. Πραγματικά ζωντάνευε το χώρο. Εκεί. Α, ναι. Είναι κλειδωμένη καλά. Τρούμα! Δεν μπορείς να μη σπάς πράγματα, ε. Εάν θυμάμαι καλά, ο θρόνος του Γιάρλ ήταν από την άλλη πλευρά αυτού του τοίχου από πάγο. Ακούς!
Βλέπω μια διέξοδο, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να τη φτάσουμε. Είσαι έτοιμος! Από εκεί.